Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, τα όργανα παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο και γι' αυτό σωστά βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις. Δηλαδή, τα πάθη και οι αιμονές μας κρύβονται στην κοιλιά. Γι' αυτό λέμε κοιλιόδουλος. Είναι δούλος των παθών του. Λοιπόν, αυτά τα πάθη, η ζήλια, η απληστία, όλα αυτά που κυριεύουν τον άνθρωπο και τον κάνουν θνητό, βρίσκονται στην κοιλιά. Είναι το θνητό κομμάτι του ανθρώπου. Το αθάνατο κομμάτι του ανθρώπου βρίσκεται στο κεφάλι. Ο άνθρωπος λοιπόν, στόχος του είναι να φτάσει στο υπέρτατο αγαθό, που είναι η αθανασία. Να γίνει κάτι παραπάνω από το θνητό κομμάτι. Σταματήστε, λοιπόν. Την ώρα λοιπόν που τα πάθη πάνε να φύγουν από την κοιλιά, προσπαθούν να φύγουν από την κοιλιά. Έτσι φεύγουν από την κοιλιά τα πάθη, καταλαβαίνεις. Ρε παιδιά, αφήστε με να ολοκληρώσω. Σε ποιο έργο του Πλάτωνα τα λέω. Σταμάτα λίγο. Τα πάθη σηκώνονται λοιπόν, φεύγουν και προσπαθούν να πάνε στο κεφάλι να το μολύνουν. Προσπαθούν λοιπόν τα πάθη να μολύνουν το κεφάλι. Για να φτάσουν στο κεφάλι πρέπει να περάσουν από τα άλλα όργανα. Όταν φτάνουν λοιπόν στην καρδιά, η καρδιά χτυπάει πάρα πολύ δυνατά και ενεργοποιεί τον εγκέφαλο να προσέξει, γιατί ετοιμάζονται τα πάθη να φτάσουν εδώ και να μας κάνουν θνητούς. Λοιπόν, άρα σε αυτό το σημείο καταλαβαίνουμε ότι η καρδιά όχι απλά είναι αντίπαλος και εχθρός του μυαλού, αλλά είναι και σύμμαχος. Ενεργοποιεί και σου λέει πρόσεχε, ανεβαίνουν τα πάθη να μας μολύνουν, να μας κάνουν θνητούς. Παραδείγμα που λύνουμε τα διάβασα όλα αυτά. Αφού σώθηκες. Τα πάθη, περίμενα σου πω. Αφού τα πάθη, πες ότι τα πάθη καταφέρνουν και περνάνε και τις φρένες και την καρδιά. Λοιπόν, φτάνουν στην έδρα του θάρρους. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο σημείο. Γιατί αν το περάσουν, πάνε στο κεφάλι και το μολύνουν. Γι' αυτό και οι άντρες μας φυλάνε εδώ. Γιατί, για να μας νεκρώσουν και τα πάθη να ανεβούν στο κεφάλι και να πέσουμε, να φεθούμε πάνω. Πάντως ποτέ όποτε φύγησα εκεί δεν είχα αυτό στο μυαλό μου. Λοιπόν, παιδιά, να πω κάτι τώρα ειλικρινά. Αυτό το κορίτσι που τόση ώρα μας εξηγεί αυτά τα υπέροχα πράγματα. Πώς κολλάει μετά να μας μιλάει για τσισάκια. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι η σκοτεινή και η φωτεινή πλευρά. Όχι, έχει περάσει ανεβοβλογιά μικρό. Δεν το προλάβανε. Έτρεξε η μάνα του, είδε κάτι σπηριά, λέει θα να το βγω. Τρέχει ξαφνικά, τι να δει, ανεμοβλογιά, λέει θα μου το βαρέσει το παιδί. Θα μου το βαρέσει, γιατρέ μου. Κοίτα, τώρα είχα λίγο άγχος και δεν μπόρεσα να το περιγράψω σωστά. Όχι, μια χαρά το έπεσε. Αλλά στο βιβλίο μου το γράφω πιο ωραία. Στο βιβλίο σου, τι βιβλίο γράφεις. Καινούριο. Τι λέει αυτό το βιβλίο. Είναι τα παιδιά του ήλιου, είναι ένα καινούριο που έχει ένα ωραίο απόσπασμα. Κάμερα στην Αντωνία. Ναι, ναι, κάμερα σε μένα, τα παιδιά του ήλιου. Σας δίνω αυτό το βραβείο. Για το βιβλίο σας, τα παιδιά του ήλιου. Εντάξει, συγγνώμη κύριοι τηλεθεατές, δεν το είπα σωστά. Δεν το είπα ωραία, είχα και το άγχος τηλεόραση, είχα και αυτόν εδώ. Μόλι το σούπερ το βλέπεις από κάτω. Ελένη, λέει Βίκυ Φλέσσα, δεν τη συνιάζει. Πες το πως δεν χωρίζει, πες το πως δεν καταλάβει κανείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη διάλεξη. Είσαι από όλοι για αυτή τη διάλεξη. Η διάλεξη ήταν ωραία. Είναι η ίδια που μετά και σου λέει πώς τα λέει εσένα, τζουτζούκο μου, τι σου λέει, κάτι σου λέει γλυκανά αγορίνα. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο, γι' αυτό σου είπα όταν είναι σε μαχαίρια, μην πα κοντά. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Καταλάβατε τίποτα. Βέβαια, και ήταν υπέροχο αυτό. Εγώ κατάλαβα. Δεν με κοροϊδεύει. Δεν έχω ένα γιο να σου δώσω. Τι να κάνω, είναι μικρό. Την αριθμή να κάνω. Μπράβο, Αντωνία. Άξια. Να περάσουμε λίγο έτσι στο σαλόνι μα. Να πιούμε ένα νερό, να συνέλθουμε. Δεν είναι στραβή, βλέπω. Γι' αυτά που ρίχνω στην κοιλιά δεν είναι χαμπούργκερ, είναι πάθη. Χαμπούργκερ.